Μια σειρά από εργαλεία που βοηθούν στο να μπορέσουν να αναδείξουν μέσω τη δουλειά του το έργο που γίνεται μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Έχουν στη διάθεσή του οι δημοσιογράφοι για τα οποία ενημερώθηκαν σήμερα σε επίπεδο Ερακλείου από κλιμάκιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτέ τι εκδηλώσει είναι η μεγαλύτερη ενημέρωση επί τη ουσία στα ευρωπαϊκά θέματα. Διότι, για παράδειγμα, αςούμε, το ΕΣΠΑ έχει παντού ταμπέλε. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν παντού ταμπέλε. Ε, το θέμα είναι, ξέρει ο κάθε πολίτη τι σημαίνει το έργο που έχει χρηματοδοτηθεί για τα όμβρια, για το καθαρό νερό για μια υποδομή σε ένα νοσοκομείο, σε ένα σχολείο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία και εσείς οι δημοσιογράφοι είναι καλό να προωθείτε γιατί αφορούν τους πολίτες. Από κοινοτικά έργα μέχρι χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, το σύνολο των δράσεων που εκπονούνται στην Ελλάδα διατίθενται ως πληροφορία, μέσω της οποίας οι πολίτες ενημερώνονται για το έργο εντός της κοινότητας, που έχει μεν χαρακτήρα κουμπαρά, όχι όμως στεγνά μόνο με οικονομικά κριτήρια όπως επισημάνθηκε. Είναι μια οικειοθελής ένωση ε, πολιτική, οικονομική και κοινωνική πλέον, η οποία όμως βασίζεται και σε κοινέ αξίες. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι που μας ενώνει ως Ευρωπαίους, από την Εσθονία ως τη Μάλτα, από την Ελλάδα έως ε, τη Δανία. Αυτό είναι και αν θέλετε και ένα ζήτημα το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία ότι πρέπει να το εξηγήσουμε με λίγο πιο απλά λόγια πέραν των οικονομικών, που, όπως είπατε, των οικονομικών στοιχείων που όπως είπατε έχουν την αίσθηση του κουμπαρά. Σε ό,τι αφορά τη θέση της χώρας και την καλλιεργημένη άποψη μεταξύ των υπολείπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει άλματα τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση ενώ και σε επίπεδο Κρήτης η περιφέρεια αναδεικνύεται όπως επισημάνθηκε ανάμεσα σε αυτές που πρωτοπορούν στον τομέα των προγραμμάτων και των προσυλλοποίηση έργων.